Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Για μια ακόμη φορά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Ομογένεια Δολονδίνο, που και αυτή την Παρασκευή θα σας παρουσιάσει όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας. Η εκπομπή μας ενημερώνει την Ομογένεια τα τελευταία 15 χρόνια ενελπώς. Γι' αυτό συντονιστείτε μαζί μας για να ενημερώνεστε για την επικαιρότητα και για όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται εδώ. Ας δούμε όμως πρώτα τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία από το Freeview στο κανάλι 264. Απλά επιλέξτε την κατηγορία International από το Vision TV. Με το Rockbox μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Το Rockbox μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της CETA UK και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή με την CETA UK στο τηλέφωνο 0800 036 00 78. Με το application Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Καλούμε όλους εσάς να μας ενημερώνετε για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην κοινότητά μας. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα βιντεοσκοπήσουμε το γεγονός και θα το προβάλλουμε στο Hellenic TV. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 020 82 92 70 37 ή επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Σε αυτή την εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο θα σας παρουσιάσουμε τις πιο πρόσφατες και τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εδώ, στην καρδιά του Λονδίνου. Αποσπάσματα από την ομιλία του υποψήφιου Προέδρου για την Κυπριακή Δημοκρατία κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, καθώς και συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας. Επίσης, συνεντεύξεις και ομιλίες από το πρώτο Business Direction Cyprus 2017, αποσπάσματα από την χωρεσπερίδα του Συνδέσμου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και τέλος θα σας παρουσιάσουμε τα παιδιά της ΝΕΠΟΜΑΚ σε μια μεγάλη εκδήλωση συλλογής ρουχισμού με σκοπό την αποστολή τους στην Κύπρο. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που αφορά την προεκλογική ομιλία του υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλαου Παπαδόπουλου. Η ομιλία έλαβε χώρα στο οίκημα της Αδελφότητας την περασμένη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από φίλους και υποστηρικτές του Νικόλαου Παπαδόπουλου αλλά και πολλών ενδιαφερόμενων. Το παρόν έδωσαν οι παράγοντες όλων των κομμάτων αλλά και αυτών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα Παπαδόπουλου. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Γιώργος Κουτούκης. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε το καλωσόρισμα από τον κύριο Κουτούκη και αμέσως μετά ένα σύντομο χαιρετισμό από τον καθηγητή γενετικής κ. Κύπρο Νικολαίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του εκλογικού επιτελείου στην Αγγλία. Ας παρακολουθήσουμε τις δύο σύντομες ομιλίες. Ας μου επιτραπεί να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους. Τον κύριο Παπα Ευρυπίδη, τον εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, τον φίλο τον Πάμπο, τον κύριο Τζούπρα, προσώπους προσφυγικών σωματείων, τον κύριο Καραολή, τον Πίτερ τον Δρουσιώτη, τον φίλο μου τον Βασίλη και για ένα σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος του επιτουλίου μας, ο καθηγητής... Πού είναι ο καθηγητής? Ο κύριος Κύπρος Νικολαίδης. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ήρθατε στην απόψινή εκδήλωση. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω τον Νικόλα γιατί είναι νέος άνθρωπος γεμάτος ιδέες, νέες ιδέες για το καλύτερο μέλλον της Κύπρου. Είναι τίμιος, δεν είναι πολιτικάντης που δίνει ψεύτικες υποσθέσεις, γιατί έτσι τον έμαθε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Έχει κοινωνικές ευαισθησίες, γιατί έτσι τον έμαθε η Φωτεινή Παπαδοπούλου. Αλλά ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο υποστηρίζω τον Τάσο, τον Νικόλα, είναι διότι είμαι σίγουρος ότι σε 6 μήνες από απόψε, εάν δεν κερδίσει τις εκλογές ο Νικόλας,
θα λυθεί των Κυπριακών. Και θα λυθεί των Κυπριακών διότι θα δοθεί υπόσχεση από τον Ερντογκάν, γιατί βασικά με τον Ερντογκάν συζητάμε. Υπάρχει ψευδέστηση ότι υπάρχει τουρκοκυπριακή κοινότητα με την οποία γίνονται συζητήσεις με τον Ερντογκάν. Θα δώσει την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν ορισμένοι πρόσφυγες στα σπίτια τους και σαν αντάλλαγμα θα διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, θα δημιουργηθεί μια συνομοσπονδία κάτω από την επιτήρηση του Ερντογκάν. Υποστηρίζω τον Νικόλα γιατί πιστεύω ότι θα είναι ο μόνος που μπορεί να είναι εμπόδιο στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, ένας άλλος εκπρόσωπος κόμματος που υποστηρίζει την υποψηφιότητα Παπαδόπουλου απίθυνε χαιρετισμό. Ο κύριος Σταύρος Βιολάρης εκπροσώπησε την αλληλεγγύη. Ας τον παρακολουθήσουμε. Παρακαλώ τον φίλο, τον Σταύρο τον Βιολάρη, εκ μέρους της αλληλεγγύης. Καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο στο Λονδίνο και υποσχόμαι ότι θα είμαι πολύ σύντομος. Για εμάς την αλληλεγγύη, οι επερχόμενες εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικές για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα, η οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ επικίνδυνη καμπή και δεν μπορεί να αντέξει άλλους αδέξιους χειρισμούς. Η ατιμορρησία και η διαφθορά έχουν εμπεδωθεί μέσα στην κυπριακή κοινωνία και κάτι πρέπει να γίνει. Και τρίτο και πιο σημαντικό, το κυπριακό. Η πολιτική των τελευταίων 10 χρόνων όχι μόνο δεν έχει λύσει το κυπριακό, αλλά μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα από τα οποία δύσκολα θα βγούμε. Ταυτόχρονα, το ψευδοκράτος αναβαθμίστηκε και η Τουρκία παίρνει τα εύσημα από τη διεθνή κοινότητα για τη στάση της στο κυπριακό. Δυστυχώς, εισπράττουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής του εξευμενισμού, του καλού παιδιού, του καλού κλίματος και της κοινωνικοποίησης της κατοχής. Κατά τα άλλα, η τουρκική αδιαλλαξία ενθαρρύνεται από τις παραχωρήσεις τις οποίες δίνουμε εμείς καθημερινά. Αγαπητοί φίλοι, επιλέξαμε Νικόλα Παπαδόπουλο γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να φέρει την αλλαγή. Επιλέξαμε αξιοκρατία αντί διαφθορά. Επιλέξαμε ανάπτυξη αντί στασιμότητα. Επιλέξαμε δικαιοσύνη αντί ατιμορρησία. Αλλά και πάνω απ' όλα, επιλέξαμε αξιοπρέπεια και πίστη στο δίκαιο και στην ιστορία μας αντί για υποταγή. Με τη νέα στρατηγική την οποία έχει καταθέσει και έχει τεκμηριώσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος μαζί με τις δυνάμεις της αλλαγής. Και θέλω να κλείσω με το εξής. Κάποιοι υπολογίζουν ότι έχουμε κουραστεί. Υπολογίζουν σε αυτήν την κούραση για να ακυρώσουν χρόνια αγώνες του κυπριακού ελληνισμού. Το μήνυμα πρέπει να το πάρουν στις 28 του Γενάρη και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αν κάποιοι έχουν κουραστεί να αγωνίζονται, ας κάνουν τόπο σε αυτούς που θέλουν και μπορούν. Και ο Νικόλας Παπαδόπουλος και θέλει και μπορεί και με τη βοήθεια όλων εσάς θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου, κύριος Μιχάλης Κασής, ο οποίος με την σειρά του καλωσόρισε τον υποψήφιο πρόεδρο και δήλωσε την υποστήριξή του. Ας παρακολουθήσουμε τη σύντομη ομιλία του. Πιστή στις παρακαταθήκες του Βάσου Λισσαρίδη και εκπροσωπώντας τον δόκτωρ Μαρίνο Σιζόπουλο, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μιχάλης Κασής. Και εγώ με τη σειρά μου καλωσορίζω τον Νικόλα Παπαδόπουλο, υποψήφιον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσετε στη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, το Λονδίνο, όπου 300.000 συμπατριώτες μας την έχουν κάνει η δεύτερη της πατρίδα. Να σας πω όμως και κάτι. Μόνο τη μέρα είμαστε στο Λονδίνο. Κάθε βράδυ είμαστε στην Κύπρο, εκεί που γεννηθήκαμε. Γιατί
πονούμε, λυπόμαστε και αγωνιούμε για το κατάντημα που έχει καταντήσει ο κυπριακός ελληνισμός και η κυπριακή δημοκρατία. Απλώς να πω ότι η ΕΔΕΚ θα σας στηρίξει γιατί πιστεύει ότι θα θέσετε τέρμα στην κατρακύλα που έχει πάρει η τύχη του ελληνισμού. Αγαπητοί συμπατριώτες, οι επόμενες εκλογές δεν είναι συνηθισμένες εκλογές. Είναι εκλογές οι οποίες θα αλλάξουν άνδην ολόκληρη το μέλλον της Κύπρου. Γιατί από αυτές τις εκλογές θα εξαρτηθεί κατά πόσον θα υποκύψουμε τελικά στην Τουρκία με κίνδυνο να αφελληνιστεί ολόκληρη η Κύπρος στα προσεχή χρόνια. Ή να αγωνιστούμε για μια δημοκρατία ελεύθερη για όλους τους κατοίκους της Κύπρου. Σε εμάς, στέκει, αγαπητοί συμπατριώτες, αν δουλέψουμε όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, στις επόμενες εκλογές να αναδείξουμε τον Νικόλα Παπαδόπουλο ως τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος του ΔΥΚΟ Αγγλίας και Διευθυντής της Εφημερίδας Ελευθερίας, κ. Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος διαβεβαίωσε τον υποψήφιο Πρόεδρο ότι οι δικές του δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχουν την υποστήριξή τους στο 100%. Ας παρακολουθήσουμε τη σύντομη ομιλία του. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Από το Σπύρο των Κυπριανού, στον αείμνηστο επίσης Τάσον Παπαδόπουλο, εκπροσωπώντας το ΔΥΚΟ, ο Πρόεδρος Ηνωμένου Βασιλείου, Μιχάλης Έλληνας. Με πήρες πίσω στο 1980, φίλε. Έχω χρόνια ακόμα. Θεοφιλέστατε, φίλε Πρόεδρε της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Πάμπο Χαραλάμπους, γραμματέα του ΑΓΕΛ, φίλε Πίτε Τρουσιώτη, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλωσορίζω ιδιαίτερα το φίλο πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και υποψήφιον πρόεδρο των δυνάμεων της αλλαγής και του παρέχω τη διαβεβαίωση ότι οι δικές μας οι δυνάμεις εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι 100% μαζί του σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις μορφές της δράσης για να μπορέσουμε να τον αναδείξουμε ως τον επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολλοί διαρωτούνται αν οι θέσεις τις οποίες εκφράζει ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι ορθές και οι θέσεις γενικά της αλλαγής. Νομίζω ότι το γεγονός και μόνο ότι κατά τη διάρκεια των εκλογών όλοι μεταλλάσσονται και όλοι έρχονται και υιοθετούν τις θέσεις τις δικές μας διαχρονικά είναι μια απόδειξη της ορθότητας των δικών μας των θέσεων και στο Κυπριακό και στα άλλα θέματα. Αλλά πρωτίστως εμάς εδώ στο Λονδίνο μας ενδιαφέρει το εθνικό θέμα γιατί γι' αυτόν είπε ο Μιχάλης ο Κασής μπορεί να είμαστε εδώ να διαμένουμε εδώ στο Λονδίνο αλλά ζούμε στην Κύπρο. Γι' αυτό φίλε Νικόλα να αποθέτουμε πάρα πολλές ελπίδες στους όμους σου, στους χειρισμούς τους οποίους θα κάνεις ως επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ελπίζουμε να έρθει η ελευθερία και η δικαιοσύνη στην αγαπημένη μας Κύπρο και ο ελληνισμός τελικά να επιζήσει σε αυτά τα άγια χώματα. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια, ο συντονιστής κ. Γιώργος Κουτούκης κάλεσε στο βήμα τον υποψήφιο πρόεδρο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, δήλωσε βαθιά συγκινημένος για την υποστήριξη της ομογένειας στο πρόσωπό του και ξεκίνησε την ομιλία του από τα εσωτερικά θέματα και την οικονομία. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του που αφορά στην εσωτερική διακυβέρνηση και την οικονομία. Σε κάποια φάση είχαμε νομίσει ότι θα εκλέξουμε τον νεαρότερο πρόεδρο της Ευρώπης. Όταν θα εκλεγεί ο Νικόλας θα είναι ο τέταρτος πιο νεαρός. Μετά την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο. Παρακαλώ τον επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να έρθει στο βήμα.
Χάλασες μου τώρα. Καλησπέρα σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, Θεοφιλέστατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι εκπρόσωποι πολιτικών δυνάμεων, φίλοι εκπρόσωποι και αξιωματούχοι των δυνάμεων της αλλαγής, φίλες και φίλοι, να σας δώσω και εγώ τη δική μου τη διαβεβαίωση. Γιατί είναι ιδιαίτερη η δική μου η συγκίνηση που βρίσκομαι εδώ για ακόμα μια φορά ενώπιον σας. Ξέρω ότι η καρδιά του κυπριακού ελληνισμού χτυπά εδώ, στο Λονδίνο, στην Αγγλία, και θέλω να σας δώσω τη διαβεβαίωση που σας είπα. Όπως η παροικία είναι δίπλα στην Κύπρο, έτσι και εγώ, εάν με τιμήσει ο λαός με την ψήφων του τον ερχόμενο Φεβράρι, θα είμαι δίπλα στην παροικία, γιατί το νιώθω ότι είναι δική μου ηθική εθνική υποχρέωση. Έτσι ώστε αυτό που είπε προηγουμένως και ο φίλος ο Μιχάλης, να έρθει εκείνη η ευλογημένη μέρα όπου το Λονδίνο δεν θα είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Κύπρο, θα έχουμε την απελευθέρωση και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τους πρόσφυγες μας να επιστρέφουν πίσω στις πατρογονικές τους εστίες. Αλλά θα ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, πρώτα με λίγα λόγια σε ό,τι αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, γιατί θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε έναν κρίσιμο σταυροδρόμι. Η Κύπρος βρίσκεται σε μία κρίσιμη και καθοριστική καμπή. Καθώς πρέπει να αποφασίσουμε, και θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό και κρίσιμο ερώτημα σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, κατά πόσο θα προχωρήσουμε με τα ίδια ή κατά πόσο θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες, δύσκολες μέρες τα προηγούμενα χρόνια και οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, να βρούμε τους τρόπους να αλλάξουμε τα πράγματα, να βελτιώσουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Και είναι γεγονός ότι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κυπριακό λαό είναι τα θέματα που αφορούν την οικονομία. Ξεκινώντας από το ένα και το πιο βασικό μας πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα του υπερβολικού δανεισμού. Έχουμε μια θλιβερή πρωτιά στην Κύπρο. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικού χρέους στην Ευρώπη. Κατά κρίβια, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην παγκόσμια ιστορία των τραπεζών. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τους τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, εάν θέλουμε να δούμε την κυπριακή οικονομία πραγματικά να ανακάμπτει και να προχωρά μπροστά. Γιατί είναι γεγονός, και εγώ το αναγνωρίζω, ότι σήμερα είμαστε σε καλύτερο σημείο από εκεί που είμαστε το 2013. Δεν είμαστε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, και αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμπεριφέρθηκαν με υπευθυνότητα και καταφέραμε και αποτρέψαμε τον κίνδυνο της άμεσης χρεοκοπίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο που θα θέλαμε ως χώρα και ως λαός. Εξάλλου, αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά είναι ότι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Με πρώτον και κύριον το πρόβλημα της φτώχειας. Το 1/3 του πληθυσμού μας βρίσκεται κοντά και κάτω από το όριο της φτώχειας. Όπως είπα και πριν, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικού δανεισμού στην Ευρώπη. Το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Βλέπουμε τους νέους μας να φεύγουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειές στην Κύπρο. Ψηλά ποσοστά ανεργίας. Βλέπουμε τα προβλήματα στους συνταξιούχους μας που ζούμε συντάξεις πείνας. Έχουμε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δυστυχώς διαπιστώνουν ότι στο κεφάλαιο της παιδείας είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την υγεία, άλλη έκθεση, δείχνει ότι είμαστε τελευταίοι. Όλα αυτά οφείλουμε να τα αλλάξουμε, εάν θέλουμε να δώσουμε πραγματικά μία ευρωπαϊκή προοπτική στο λαό μας και στη χώρα, καθώς δεν μπορείς να το αποκαλείς ευρωπαϊκή χώρα όταν βλέπεις ακριβώς τις βασικές υπηρεσίες να υστερούν. Και έχουμε έναν πάρα πολύ χτυπητό παράδειγμα στην περίπτωση του τομέα της υγείας, των δημόσιων νοσηλευτηρίων μας, όπου βλέπουμε τριτοκοσμικές εικόνες. Και με την ευκαιρία, επειδή έχω εδώ μαζί μου τον φίλο τον Κύπρο, τον Νικολαίδη, θέλω να τον ευχαριστήσω.
γιατί μας βοήθησε να ετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε μια συγκεκριμένη πρόταση στο κεφάλαιο που λέγεται Υγεία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε ένα καινούργιο νοσοκομείο για παιδιά και εφήβους. Να αντικαταστήσει το Μακάριο Νοσοκομείο, να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες, όλες τις ειδικότητες που πρέπει να έχουν τα παιδιά μας, γιατί θεωρούμε ακριβώς ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν χωρούν περικοπές. Έναν από αυτά είναι η υγεία των παιδιών μας που πρέπει να είναι στην προτεραιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης. Θέλουμε να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα και θέλουμε να προχωρήσουμε με τις δικές μας πρωτοβουλίες για τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Γιατί η Κύπρος μπορεί να γίνει ένα περιφερειακό κέντρο υγείας για ολόκληρη την περιοχή. Μπορεί να γίνει μια οικονομία της γνώσης και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για να φέρουμε πίσω, να απορροφήσουμε τους νέους μας, τα παιδιά μας που έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό. Να ακούμε πολλά για το ότι είμαστε ένα success story. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε εύκολα. Θα πανηγυρίσουμε όταν πετύχουμε έναν στόχο. Όταν καταφέρουμε να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω στην Κύπρο, τότε εμείς θα πανηγυρίσουμε, όχι προηγουμένως. Γιατί τότε θα πιστέψουμε και θα καταφέρουμε να πετύχουμε έναν στόχο πραγματικής ανάπτυξης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω το πιο παραγωγικό κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας, τους νέους μας που μπορούν να εργαστούν, να δουλέψουν σκληρά για να μπορέσουν να προσφέρουν ό,τι μπορούν να προσφέρουν ευρύτερα στην κοινωνία, στην πολιτεία και στην οικονομία μας. Και όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας οφείλουμε να τα λύσουμε. Πρέπει να προτείνουμε λύσεις. Στη συνέχεια, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στο εθνικό θέμα. Κατέθεσε εν προκειμένου τις απόψεις του κόμματός του, κατηγόρησε την Τουρκία για την αδιαλαξία της, αλλά και για τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις για το χειρισμό των εθνικών θεμάτων. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. Μεγάλων εθνικών κίνδυνων. Των ίδιων των κίνδυνων της δικής μας επιβίωσης. Το κατά πόσο θα έχουμε χώρα, πατρίδα και μέλλον. Γιατί δυστυχώς όπως πάμε και αυτά διακυβεύονται. Βλέπουμε την αδιαλλαξία της Τουρκίας, την προκλητική συμπεριφορά του κ. Ερντογάν. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Βλέποντας το τι προτείνεται στις διαπραγματεύσεις, αλλά και την αντιμετώπιση δυστυχώς που λαμβάνουμε από κάποιους που θα έπρεπε να ήταν καλόπιστοι διαμεσολαβητές στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Έχουμε μία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τελευταία των Κυπριακών, η οποία θεωρώ ότι είναι η χειρότερη στην ιστορία του Κυπριακού. Σε αυτήν την έκθεση καταγράφονται μόνο δικές μας υποχωρήσεις. Ούτε μία υποχώρηση από πλευράς της Τουρκίας, και όμως η Τουρκία εισπράττει συγχαρητήρια για τη θετική της στάση στο Κυπριακό και εμείς οι Κύπροι, έτσι μας αποκαλούν, εισπράττουμε την ευθύνη γιατί δεν είχαμε τάχα της την πολιτική βούληση να αποδεχθούμε αυτήν τη σπουδαία συμφωνία που έφεραν ενώπιόν μας. Και βλέπουμε ακριβώς ότι αυτή η τακτική στρατηγική των τελευταίων 10 ετών, η πολιτική των υποχωρήσεων και των γενναιόδωρων προσφορών, μας έχει οδηγήσει σε έναν πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Σε έναν αδιέξοδο όπου εισπράττει συγχαρητήρια η Τουρκία, σε ένα σημείο όπου βλέπουμε μία άνευ προηγουμένου αναβάθμιση του ψευδοκράτους και των αξιωματούχων του ψευδοκράτους. Αντιλαμβάνομαι πριν από λίγες μέρες έχει έρθει και επισκεφθεί και τη Βουλή των Λόρδων ο κύριος Ακιντζή. Και δεν είναι δυστυχώς η εξαίρεση των κανόνων, αλλά πλέον ο κανόνας αυτή η αναβάθμιση που διαπιστώνουμε. Και βλέπουμε μία προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις βασικές επιδιώξεις της πλευράς μας και του Κυπριακού Ελληνισμού. Σε αυτόν οφείλεται σε ένα βασικό λάθος που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια. Μια λαθασμένη εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει λύση και το πρόβλημα είμαστε εμείς. Έτσι ήταν η αντίληψη κάποιων. Το πρόβλημα ήταν οι εθνικιστές, μαξιμαλιστές, απορριπτικοί Ελληνοκύπροι. Και θεωρούσαν ότι με τις γενναιόδωρες προσφορές, με τις συνεχείς υποχωρήσεις, θα μπορούσαμε να πείσουμε την Τουρκία να ανταποκριθεί με μεγαλοψυχία, να βελτιωθεί το σχέδιο ΑΝΑΝ και να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία για την επίλυση του Κυπριακού.
Και δοκιμάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια αυτή την προσέγγιση. Τα έδωσαν όλα. Ή σχεδόν όλα. Και το αποτέλεσμα ήταν μία παταγώδης αποτυχία. Και την εκπεριτροπής Προεδρία. Και τις 4 ελευθερίες των Τούρκων. 80 εκατομμύρια Τούρκοι να δικαιούνται να διακινούνται ελεύθερα στην Κύπρο, φτάνει να δηλώνουν φοιτητές, εργάτες ή τουρίστες. Και οι χρήστες. Θα μείνουν μέσα στα σπίτια των προσφύγων μας, γιατί μας λένε ότι εκείνοι έχουν συναισθηματικούς δεσμούς. Οι έπικοι θα μείνουν όλοι. Οι μισοί με ηθαγένεια, οι υπόλοιποι με άδειες εργασίας. Βέτο, αριθμητική ισότητα. Τα έδωσαν όλα. Και έμεινε έναν και μοναδικό κεφάλαιο. Σε έναν κεφάλαιο που παραμένει ακόμα μία εκκρεμότητα, με βάση την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το κεφάλαιο της ασφάλειας. Εγγύησης, επεμβατικά δικαιώματα και στρατός, που επιμένει να έχει η Τουρκία μετά τη λύση του Κυπριακού. Ήθελαν να τα δώσουν και αυτά. Ο κύριος Αναστασιάδης σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Πολίτης την πρωτοχρονιά, έλεγε πως ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε και να δεχτούμε μεταξύ άλλων και τις εγγύησεις της Τουρκίας. Πήγαμε στη Γενέβη και μέλη της διαπραγματευτικής του ομάδας αρθρογραφούσαν μέσα στις εφημερίδες και έλεγαν ότι η απέτηση της Ελλάδας για κατάργηση των εγγύησεων είναι ακραία θέση. Πήγαμε στο Κράτς Μοντανά της Ελβετίας και ο κύριος Κασουλίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, βγήκε στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και έλεγε ότι το μηδέν στρατός και μηδέν εγγύησεις δεν είναι δική μας θέση, είναι τουρκική προπαγάνδα. Αυτές είναι οι πραγματικές τους θέσεις. Και αυτό που ακούω ως πρόταση σήμερα, τόσο από τον κύριο Μαλάν, όσο και από τον κύριο Αναστασιάδη, είναι στην ουσία να συνεχίσουμε από εκεί που εμείναμε και να προχωρήσουμε σε νέες υποχωρήσεις και στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Να συνεχίσουμε από την Εκπεριτροπής Προεδρία, από τις 4 ελευθερίες των Τούρκων, από τους χρήστες, τους έπικους, τα βέτο, την αριθμητική ισότητα και την επόμενη φορά να δεχτούν τις εγγύησεις, τα επεμβατικά δικαιώματα και το στρατό. Ήθελα να τα δεχτούν και την προηγούμενη φορά. Και δεν τα κατάφεραν για έναν και μοναδικό λόγο. Δεν τους άφησε η Ελλάδα και ιδιαίτερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος εντήρησε μία στάση αρχών σε ό,τι αφορούσε το κεφάλαιο της ασφάλειας. Μηδέν στρατός, μηδέν εγγύησεις. Είναι μία σωστή θέση, εθνική γραμμή και η μόνη πρόταση που διασφαλίζει την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Πριν την έναρξη της ομιλίας, λάβαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια σύντομη συνέντευξη του υποψήφιου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν αρνήθηκε να μιλήσει στο Hellenic TV και στον αγαπητό φίλο δημοσιογράφο Παναγιώτη Χαραλάπους. Ας παρακολουθήσουμε τη σύντομη συνέντευξη. Κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στο Λονδίνο και στους κόλπους της παροικίας μας. Ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη, μπορείτε να μας μιλήσετε για τις μέχρι τώρα επαφές σας στην Βρετανική Πρωτεύουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Πρώτα απ' όλα, είναι πράγματι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Συγκίνηση όπως πάντα, γιατί μου δίνεται ευκαιρία να συναντηθώ μαζί με τους φίλους της παροικίας και έχουμε την ευκαιρία, όπως κάθε φορά, να ανταλλάξουμε απόψεις για τα ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Η αγάπη για την Κύπρο στην παροικία είναι δεδομένη και έντονη όπως πάντα. Και ιδιαίτερη αυτή την περίοδο έχουμε την ανησυχία για τις εξελίξεις των Κυπριακών, αλλά φυσικά και το ενδιαφέρον για τις προεδρικές εκλογές. Έτσι, έχω την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί με φίλους για όλα αυτά τα ζητήματα. Είχατε και επαφές έτσι με οργανώσεις παροικιακές. Θέλετε να μας πείτε έτσι τις εντυπώσεις σας? Είχα επαφές μαζί με εκπροσώπους των οργανώσεων της νεολαίας, τις φοιτητικές οργανώσεις και σήμερα φυσικά την συγκέντρωση εδώ στην αδερφότητα, όπου θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω εγώ, να κάνω μια αρχική ομιλία, αλλά στη συνέχεια να απαντήσω και ερωτήσεις από το κοινό για ζητήματα που ενδιαφέρουν. Ναι.
Κύριε Πρόεδρο, όπως καλύτερα γνωρίζετε από εμένα, το ενδιαφέρον της παροικίας μας εδώ εστιάζεται στο Κυπριακό. Έτσι, πρόσφατα μάθαμε πως ο αρχηγός της ΕΔΕΚ, ο κύριος Ιζόπουλος, που υποστηρίζει την υποψηφιότητά σας, χαρακτήριζε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ως τη χειρότερη μορφή νομιμοποιημένης διχοτόμησης της Κύπρου. Ερωτώμενος, μάλιστα, αν συμφωνείτε με αυτή τη θέση, απάντησε βεβαίως. Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλά τα λέει ο κύριος Σιζόπουλος, τόσο ως προς τη διζωνική δικοινοτική, όσο και ως προς τη δική σας θέση. Οι θέσεις της ΕΔΕΚ είναι καλά γνωστές, ως επίσης και οι δικές μας θέσεις ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε καταλήξει σε ένα συμφωνημένο κείμενο σε σχέση με το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πετύχουμε τους δικούς μας στόχους. Αυτή είναι η νέα στρατηγική. Και αυτό που τονίζουμε εμείς και θεωρώ ότι είναι αυτό που έχει σημασία, είναι ότι δεν έχει σημασία το πολίτευμα. Εγώ δεν έχω κανέναν απολύτως πρόβλημα να διαπραγματευτώ στη βάση της Ομοσπονδίας και στη βάση φυσικά των αποφάσεων, των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Γιατί θεωρώ ότι το περιεχόμενο της λύσης προδιαγράφεται σε αυτές τις ομόφωνες αποφάσεις. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάθε άλλο παρά τηρούνται και ακολουθούνται αυτές οι ομόφωνες αποφάσεις. Οι υποχωρήσεις, οι γενναιόδωρες προσφορές των τελευταίων 10 ετών μας έχουν απομακρύνει καθοριστικά από εκείνες τις ομόφωνες αποφάσεις και από αυτά που ο λαός μας θεωρεί ως τα μίνιμουμ επιδιώξεις που προσδοκούμε να έχουμε σε ό,τι αφορά την λύση του Κυπριακού. Γι' αυτό είναι που εμείς επιμένουμε ότι στα πλαίσια της νέας στρατηγής πρέπει να επιστρέψουμε πίσω σε εκείνες τις ομόφωνες αποφάσεις και στις βασικές αρχές του Κυπριακού. Νομίζω ότι κάνατε και πρόσφατα μια εξαγγελία για αυτούς που, των οποίων οι καταθέσεις κουρεύτηκαν λόγω της κρίσης. Ναι. Και επειδή υπάρχουν και εδώ τέτοιοι άνθρωποι που είχαν καταθέσεις στην Κύπρο και κουρεύτηκαν, μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την πρόταση, παρακαλώ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση των ζημιών που δυστυχώς απομίστηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών το 2013 λόγω εκείνης της απόφασης για τον κούρεμα των καταθέσεων και των αξιογράφων. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι που εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμοθετημένο σύστημα αποζημίωσης, έναν ειδικό ταμείο αποζημίωσης κουρεμένων καταθετών και κατόχων αξιογράφων, το οποίο θα λειτουργήσει σε μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την αποκατάσταση του 75% της ζημιάς, χρησιμοποιώντας το 10% του πρωτογενούς πλεονάσματος, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η μερική αποκατάσταση και αποζημίωση. Την κυβερνητική πρόταση πώς τη βλέπετε? Έχει γίνει ανάλογη κυβερνητική πρόταση από τον κύριο Γεωργιάδη για τη δημιουργία ενός ταμείου στα πλαίσια κάπως δικά? Η κυβερνητική πρόταση είναι γενική και αόριστη. Το ταμείο υπάρχει, αλλά λεφτά δεν έχει. Ναι. Δεν μας είπαν από πού θα βρούμε τα λεφτά να τους αποζημιώσουμε, δεν μας είπαν ποιους θα αποζημιώσουν και πότε. Σε αντίθεση με την κυβερνητική πρόταση που είναι γενική και αόριστη, η δική μας πρόταση είναι συγκεκριμένη, έχει καθορισμένο χρονιάγραμμα, λέμε ποιους θα αποζημιώσαμε, αλλά και το πιο σημαντικό, λέμε και από πού θα έρθει και η χρηματοδότηση για την αποζημίωση. Ότι ξεκαθαρίζει απολύτω ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχουν 40 πολιτεύματα ομοσπονδίαση στον κόσμο, τα οποία λειτουργούν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Σημασία αν έχει το περιεχόμενο. Μάλιστα. Και ακριβώς είναι γι' αυτό που εμείς επιμένουμε. Ναι. Το περιεχόμενο είναι που έχει σημασία. Αυτοί που επιμένουν στον τίτλο το κάνουν εσκεμμένα για να μην συζητάνε το περιεχόμενο. Ναι. Και το περιεχόμενο τα τελευταία 10 χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως, έχει συγκεκριμενοποιηθεί. Είναι η εκπεριτροπής προεδρία, είναι τα βέτο, η αριθμητική ισότητα, η παραμονή των επίκων, η παραμονή των χρηστών, τα επεμβατικά δικαιώματα, οι εγγυήσεις, ο στρατός που θέλει να έχει η Τουρκία. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και παραβιάζουν όλα αυτά που ήδη έχουν αποδεχθεί τόσο ο κύριος Αναστασιάδης όσο και ο κύριος Χριστόφιας, τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου που ανέφερα προηγούμενα. Σημασία δεν έχει τι νομίζετε εσείς ότι είναι η διζωνική. Σημασία έχει τι είναι το περιεχόμενο στο οποίο έχουν συμφωνήσει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και δυστυχώς αυτό το περιεχόμενο είναι παντελώς απαράδεκτο. Και δεν πρόκειται να το δεχτεί η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Άρα είναι γι' αυτό που εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να επανέλθουμε πίσω στις βασικές αρχές του Κυπριακού που περιλαμβάνονται μέσα στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Και ένα μήνυμα έτσι για όλη την παροικία μας. Θα μιλήσετε βέβαια εδώ. Φυσικά. Αλλά να μας ακούσουν και στο Hellenic TV και στο LGR που θα παίξει. Το μήνυμα φυσικά είναι
ευχαριστίες για την πρόσκληση να έρθω εγώ για να μου δοθεί η ευκαιρία να μεταφέρω τις δικές μου απόψεις σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση και τη διαχείριση του Κυπριακού. Και θέλω να ζητήσω τη βοήθεια της παροικίας για να μεταφέρουμε τα μηνύματα που πρέπει να μεταφέρουμε στα κέντρα λήψης αποφάσεων εδώ στην Αγγλία, έτσι ώστε να προωθήσουμε τον εθνικό στόχο που είναι η επίλυση του Κυπριακού. Τις δημοσκοπήσεις πώς τις βλέπετε? Τις βλέπω ως έναν εργαλείο, χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της κοινής γνώμης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σας δείχνουν ισόπαλος με τον κύριο Μαλά, τελευταία του ΡΙΚ που είδα εγώ. Κάποιες δημοσκοπήσεις, κάποιες άλλες μας δείχνουν δεύτερους με. Θα είσαι στο δεύτερο μια κύριο. Καθοριστική διαφορά που πιστεύω ότι δεν ανατρέπεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ολόκληρη την ομιλία θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.